Έχω τη χαρά και την τιμή να είναι κοντά μας ο κύριος Παναγιώτης Πεντζερίδης, ο οποίος είναι επεμβατικός καρδιολόγος, διευθυντής στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, στο Πειραιά, που λέγεται και Άγιος Παντελεήμων. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε παρέα, κύριε Πεντζερίδη. Γιατί οφείλω να ομολογήσω ότι είσαστε ένας πολύ αγαπητός γιατρός και ένας άνθρωπος πάντα με το χαμόγελο, που κάθε μέρα δίνει πολύ μεγάλη μάχη με το χάρο, όπως συνηθίζεται να γράφετε μέσα από τα γραφόμενά σας, είτε σε κάποια μέσα δικτύωσης, τέλος πάντων. Και μάλιστα πολλές φορές ανεβάζετε και φωνητικά βίντεο που δείχνουν την αγωνία, τη συμμετοχή, την αυταπάρνηση όλων των συνεργατών σας την ώρα του χειρουργείου. Και πραγματικά είναι σαν να έχετε, πώς να το πω, να συνομιλείτε με το χάρο κάθε μέρα και δείχνετε να μην τον φοβάστε. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να σώζεται πάρα πολλές ζωές. Και από το βήμα αυτό θέλω να σας πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί πριν 2 χρόνια σώσατε και τη ζωή του δικού μου παιδιού. Λοιπόν, θέλω να μπούμε κατευθείαν σε κάποιες ερωτήσεις που νομίζω θα ενδιαφέρουν πάρα πολύ όλους τους ανθρώπους που έχουν θεματάκια με την καρδούλα τους ή ίσως προκύψουν στο μέλλον. Λοιπόν, να σας ρωτήσω λοιπόν, τι μέτρα προστασίας παίρνετε όταν έχετε να αντιμετωπίσετε ένα οξύ έμφραγμα και ο άνθρωπος αυτός με το οξύ έμφραγμα που φτάνει σε εσάς έχει και τον ιό, τον κορονοϊό. Τι κάνετε? Καταρχήν καλησπέρα, κύριε Αντελιδάκη. Χαίρομαι και εγώ για τη σημερινή συζήτηση που θα κάνουμε. Και ήθελα να καλησπερίσω και το ακροατήριό μας. Πράγματι, η ερώτησή σας είναι πάρα πολύ σημαντική για αυτή την περίοδο που περνάμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί δεν ξέρουμε ο ασθενής που έρχεται με οξύ έμφραγμα αν είναι φορέας του ιού, δηλαδή δεν έχει παρουσιάσει τα συμπτώματα, τον πυρετό, το βήχα, ή είναι ήδη ασθενής. Σε κάθε περίπτωση εμείς πρέπει να επέμβουμε. Το κράτος μας έχει δώσει την ανάλογη στολή, αυτές που βλέπετε στις τηλεοράσεις, και τα προστατευτικά μέτρα στο πρόσωπο. Όμως, είναι πάρα δύσκολο να κάνουμε τη διάνοιξη της αρτηρίας με όλη αυτή τη στολή. Γιατί οι κινήσεις μας είναι λεπτεπίλεπτες, τα συρματάκια που χρησιμοποιούμε είναι δέκατα του χιλιοστού, και όταν έχουμε αυτά τα χοντρά πράγματα πάνω μας, σύν την ακτινοπροστασία, τα μολύβια που φοράμε για να προστατευτούμε από λευχαιμία και τέτοια, και κακοήθειες, μας δυσκολεύουν πάρα πολύ και χρονοτριβούμε να κάνουμε αυτή την επέμβαση. Που ο χρόνος στο οξύ έμφραγμα είναι πάρα πολύ σημαντικός. Όσο πιο γρήγορα κάνουμε τη διάνοιξη της αρτηρίας, τόσο πιο μεγάλο όφελος θα έχει ο ασθενής. Έτσι λοιπόν, πολλοί από μας αναγκαζόμαστε να μην χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα αυτά προστασίας που μας δίνει το Υπουργείο, στην προσπάθειά μας να σώσουμε τον ασθενή. Για παράδειγμα, έναν τελευταίο άρρωστο στις 5 Απριλίου που είχα, τον φέρανε 58 ετών, από τον πόνο του και το άγχος του φυσούσε και ξεφυσούσε, από τη βιασύνη μας δεν του είχαμε βάλει μάσκα και το κατάλαβα όταν μου ήρθε ο αέρας από το στόμα του στο μάγουλό μου και λέω στο προσωπικό μου, παιδιά, δεν φοράει μάσκα, θα κολλήσω την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, τους φίλους μου. Και αμέσως του βάλα μάσκα. Θέλω να πω δηλαδή το άγχος του γιατρού εκείνη την ώρα, που δεν κοιτάζει τα μέσα προστασίας, να σώσει τη ζωή του ασθενή. Πώς αισθάνεστε αλήθεια όταν, σε καθημερινή βάση φαντάζομαι, θα μου πείτε,
φτάνουν αυτά τα περιστατικά. Δηλαδή, πώς αισθάνεστε την ώρα που έχετε να αντιμετωπίσετε ένα οξύ έμφραγμα και μάλιστα όταν πρόκειται για νέο άνθρωπο, φαντάζομαι ακόμη πιο δύσκολα. Κοιτάξτε. Δηλαδή, εσάς πιο εύκολο ίσως επειδή είναι νέο άνθρωπο, νέος άνθρωπος, υποθέτω. Κοιτάξτε, για μας και ο νέος και ο μεγάλος είναι ανθρώπινες ζωές. Θα κάνουμε το ίδιο. Βέβαια, όταν είναι νέος, προσπαθείς ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, να μην δώσεις το 100%, να δώσεις το 110% των δυνάμεών σου για να το σώσεις. Κοιτάξτε να δείτε, πράγματι είναι μια δύσκολη κατάσταση. Ο ασθενής με το οξύ έμφραγμα έρχεται, είναι, για να δώσω να καταλάβουν οι ακροατές μας, σαν να του μπήγουν μία σούβλα στο στέρνο. Ο πόνος είναι αφόρητος. Ο ασθενής είναι κάθιδρος, οχρός σαν στάχτη και φωνάζει να τον βοηθήσουμε. Εκείνη την ώρα ο γιατρός, εγώ προσωπικά, αλλά πιστεύω και οι συνάδελφοί μου, νιώθουμε ότι είμαστε σαν τον διγενή ακρίτα στα ψηλά αλόνια. Απ' τη μια ο χάρος που τραβάει το θύραμα, το θύμα, και απ' την άλλη το θύμα που φωνάζει «Αδέρφια, σώστε με, χάνομαι, με παίρνει». Εκείνη την ώρα εμείς βγαίνουμε από τα χαρακόμματα. Εγώ και το επιτελείο μου. Θυσιάζουμε, τον αρπάζουμε, πολεμάμε με το χάρο, του δίνουμε direct, κροσέ, uppercut, κλωτσιές, με τα σπαθιά μας, με τα κόντια, αν και είναι αόρατος και δεν τον βλέπουμε. Πέφτει πίεση του αρρώστου, πονάει, αρρυθμίες, ακούμε. Με παίρνει, αδέρφια, χάνομαι, σώστε με. Περισσότερη δύναμη εμείς, τον τραβάμε, σε κάποια στιγμή τον παίρνουμε. Και αφού το μπάρουμε και το σώσουμε, από του χάρου τα δόντια, δίνουμε, χτυπάμε παλαμάκια, χαιρετιόμαστε μεταξύ μας, του δίνουμε και ένα φυλάκι και πάει στο θάλαμό του, στην εντατική. Κύριε Πετζερίδη, καταρχήν πραγματικά δικαίως σας αγαπούν τόσο πολύ όσοι άνθρωποι έχω συναντήσει και ακούω και παρακολουθώ. Έτσι πρέπει να είναι οι γιατροί. Απλοί, δοτικοί και να τιμούν τον όρκο που έχουν δώσει. Και θεωρώ ότι στην Ελλάδα έχουμε τέτοιους γιατρούς και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Και σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε να μιλάμε σήμερα μαζί. Τι όφελος έχει αλήθεια ένας ασθενής με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου όταν υποβάλλεται σε αγκιοπλαστική? Ναι. Και να πω λίγο τι είναι η αγκιοπλαστική για όσους ίσως δεν το καταλαβαίνουν ακριβώς. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβουν οι ακροατές σας τι ακριβώς συμβαίνει. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Η καρδιά σαν να είναι ένα κτήμα με δέντρα, το οποίο αυτό το κτήμα ποτίζεται από τρία βλάκια. Η καρδιά έχει τρεις κεντρικές αρτηρίες, οι οποίες, επειδή είναι σαν στεφάνι, ας το πούμε λόγω ημερών, σαν το αγκάθινο στεφάνι του Χριστού γύρω-γύρω από την καρδιά, με τα αγκαθάκια, τα παρακλαδάκια, τις λέμε εμείς στεφανιές. Λοιπόν, έχουμε τρεις αρτηρίες που τροφοδοτούν αυτό το κτήμα, την καρδιά. Άξαφνα γίνεται μία κατολίσθηση στο αυλάκι και φράζει. Δεν τρέχει νερό, δεν ποτίζονται τα δέντρα. Τι περιμένουμε? Ότι τα δέντρα αυτά θα γίνουν κίτρινο-πράσινα και σιγά σιγά θα ξεραθούν. Όσο πιο γρήγορα ο αγρότης το καταλάβει ή ειδοποιηθεί από τους γείτονες ότι έγινε κατολίσθηση και έφραξε το αυλάκι και το ανοίξει, τόσο πιο πολλά δέντρα θα σωθούν στο κτήμα του και δεν θα χάσει από την παραγωγή του. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και στην καρδιά. Όταν φράζει μία αρτηρία, μία μεγάλη περιοχή του μυοκαρδίου νεκρώνεται. Γίνεται μια πληγή, γίνεται μια ουλή, σαν να έχετε χτυπήσει το χέρι σας, όπου στην αρχή είναι ερεθισμένο, μετά πιάνει αυτό που λέμε καύκαλο, μετά πέφτει και μένει ένα σημάδι.
Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει πάνω στην καρδιά. Όσο λοιπόν πιο γρήγορα έρθει ο ασθενής στο νοσοκομείο και όσο πιο γρήγορα εμείς οι γιατροί καταφέρουμε και του ανοίξουμε την αρτηρία, αυτό που λέμε αγκιοπλαστική, το μπαλονάκι, το στέντ που λέμε, και τροφοδοτήσουμε το μυοκάρδιο με οξυγόνο, γιατί το καύσιμο στον άνθρωπο είναι το οξυγόνο, η βενζίνη του ή το νερό για το πότισμα που είπαμε πριν, τόσο μεγαλύτερη περιοχή του μυοκαρδίου θα κερδίσεις. Τόσο μικρότερη πληγή θα γίνει. Αυτό είναι το όφελο. Κύριε Μπετζερίδη μου, όμως πόσο γρήγορα μπορεί να έρθει ένας άνθρωπος στο νοσοκομείο, δηλαδή τι θα νιώσει και θα καταλάβει και θα πει πρέπει να τρέξω. Θα το καταλάβει ο ίδιος, θα το καταλάβουν οι άλλοι γύρω του. Κοιτάξτε, εγώ δεν τον έχω αισθανθεί τον πόνο, αλλά 40 χρόνια καρδιολόγος έχω δει πάρα πολλούς ασθενείς με έμφραγμα. Η κλινική εικόνα, όπως λέμε εμείς οι γιατροί, είναι θορυβώδης. Δηλαδή, τα βιβλία μας λένε, και το έχω δει προσωπικά, ότι ο ασθενής έχει το αίσθημα του επικείμενου θανάτου. Οχρός, υδρωμένος, με ένα κρύο υδρότα. Λεπτό κρύο υδρότα, όχι αυτόν το χοντρό υδρότα που όταν κάνουμε δουλειά. Έναν άρρωστο υδρότα. Οχρός που δεν έχει όρεξη να μαλώσει στην ουρά έξω, δηλαδή στην αναμονή, να λέει όχι εγώ θα περάσω, εκείνος θα περάσει. Μου έχει τύχει να βγω έξω από την πόρτα, γιατί μου λέει η νοσηλεύτρια έχουμε μεγάλη αναμονή γιατρέ, και ρίχνω μια ματιά έτσι και λέω θα περάσει ο έκτος, που δεν μιλάει και κρατάει το στήθος του. Έχει έμφραγμα και μετά οι υπόλοιποι. Δηλαδή φαίνεται από μακριά, υποφέρει. Και είναι ανήμπορος. Έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Δεν μου λέτε, αυτό τον καιρό, επειδή το λένε και στα δελτία ειδήσεων, έχουν λίγο ηρεμήσει οι καρδιοπαθείς, λίγο το μυαλό τους έχει ξεφύγει και έχουν δώσει βαρύτητα σε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, ή φοβούνται να πάνε στο νοσοκομείο και αφήνουν λίγο το χρόνο που ίσως να είναι εις βάρος τους σε κάποιες περιπτώσεις και δεν έρχονται. Γιατί μάλλον έχουν, λέει, ελαττωθεί. Έχει ελαττωθεί η ζήτηση. Κοιτάξτε. Τι γίνεται, για πείτε μας από μέσα. Εμείς τα στατιστικά μας είναι περίπου ίδια. Δηλαδή έχουμε σε κάθε εφημερία μέσος όρος 3-4 περίπου εμφράγματα. Και δεν έχει μειωθεί. Τι γίνεται. Αυτό που έχει παρουσιαστεί, γιατί όταν πάθει το οξύ εμφράγμα είναι τόσο έντονος ο πόνος που δεν μπορεί να μείνει στο σπίτι. Και όλη αυτή η βαριά κλινική εικόνα. Αλλά τι γίνεται. Πολλές φορές η καρδιά προειδοποιεί. Δηλαδή σου κάνει ένα μικρό πόνο, δηλαδή κλείνει η αρτηρία, ανοίγει. Την ώρα που κλείνει κάνει τον πόνο, την ώρα που ανοίγει ο θρόμβος, δηλαδή που μπαίνει βγαίνει στη στένωση. Το άλλοτε τους πονάει και εκεί λόγω του ιού λέει δεν θα πάω στο νοσοκομείο. Κάποια ψήξη είναι, κάποια αυτό. Και μπορεί εκεί να έχουμε κάποιους θανάτους που δεν τους περιμένουμε. Γιατί το βράδυ που πέφτουνε να κοιμηθούνε, φράζει η αρτηρία, μέχρι να σηκωθούν να πούνε, κάνει ανακοπή η καρδιά, γιατί εκείνη την ώρα τραντάζεται. Και έχουμε περισσότερους θανάτους. Μάλιστα. Και είναι οι λόγοι συνήθως, κύριε Μπετζερίδη, βέβαια, εντάξει, τα καρδιαγγειακά είναι πολύ παραγωγικά, έτσι. Αλλά συνήθως, σε τόσα περιστατικά που έχετε δει, οι πιο ουσιαστικοί συνηθισμένοι λόγοι ποιοι είναι που γίνεται ένα οξυέμφραγμα. Κοιτάξτε, είναι εμείς οι καρδιολόγοι είναι πολλοί οι παράγοντες, αλλά οι αιτίες που εμείς ψάχνουμε είναι 5. Είναι η κληρονομική προδιάθεση. Μάλιστα. Το πρώτο, το οποίο αν υπάρχει δεν μπορεί κανείς να βοηθήσει τον ασθενή. Είναι σε δεύτερη μοίρα το κάπνισμα και ιδιαίτερα η νικοτίνη. Το τσιγάρο έχει 3 τοξικές ουσίες. Είναι η νικοτίνη που προσβάλλει το αγκιακό δίκτυο,
είναι ο καπνός που κάνει την αποφρακτική πνευμονοπάθεια και είναι και το χαρτί που κάνει την κακοήθεια. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς στην νικοτίνη, γι' αυτό και λέμε δεν πρέπει να πηγαίνετε σε χώρους που καπνίζουν, γιατί η νικοτίνη είναι αέριο και κάνει την ίδια ζημιά και στους ανθρώπους που δεν καπνίζουν. Παθητικούς, ναι. Ακριβώς. Ναι. Πόσο δε... που είπατε αυτό το τρίπτυχο του τσιγάρου. Μπράβο, μπράβο, πολύ ωραία. Το δεύτερο λοιπόν είναι το κάπνισμα. Το τρίτο και στην ίδια βαθμίδα είναι ο διαβήτης, η αρτηριακή υπέρταση και η υπερλιπιδεμία. Εδώ ήθελα, κυρία Αντελιδάκη, να πω το εξής, ότι η υπερλιπιδεμία είναι μια σύγχρονη ασθένεια. Δηλαδή, εμείς την εντοπίσαμε το 1980, ότι άνθρωποι με μόνο αυξημένη χοληστερίνη αποφράσουν τα αγγεία τους. Και ο κόσμος δεν είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος. Δηλαδή, μου έρχονται εμένα άνθρωποι με εξετάσεις και λέει, γιατρέ, είναι όλες καλές. Ούτε ζάχαρο έχω, ούτε τίποτε, λίγο χοληστερίνη έχω και είναι 250. Βρες ή του λέω, 250 χοληστερίνη είναι σαν να έχεις ένα 60 ζάχαρο. Σώπα, γιατρέ, λέει, σοβαρά. Ναι, δεν είναι ο κόσμος τόσο πολύ ευαισθητοποιημένος χοληστερίνη. Αλλά αυτές οι τρεις αιτίες είναι στην ίδια βαθμίδα. Η χοληστερίνη πόσο πρέπει να είναι περίπου, κύριε Μπεντζερίδη, με τα δεδομένα τα επιστημονικά σήμερα? Το φυσιολογικό άνθρωπο που δεν έχει πρόβλημα με τα αγγεία του, ναι, η ολική είναι 180 και η low DL, η low density lipoprotein, η κακή που λέει ο κόσμος, πρέπει να είναι κάτω από 100. Μάλιστα. Σε αυτούς που έχουν κάνει μπαλονάκι, που έχουν κάνει bypass, πρέπει να είναι η ολική κάτω από 140 και η low DL, η κακή δηλαδή, κάτω από 70. Οι άνθρωποι τώρα που έχουν κάνει μπαλονάκι, που έχουν κάνει στεν, και είναι και πάρα πολλοί, αν ας πούμε ακολουθήσουν μια ωραία καλή ποιότητα ζωής, παίρνουν τη φαρμακευτική τους αγωγή, έχουν μια καλή ψυχολογία, όλα αυτά, ωραίες σκέψεις και ούτω καθεξής, όμορφα ενδιαφέροντα δημιουργικά, αυτοί οι άνθρωποι κινδυνεύουν από κάτι, αν έχουν αυτές όλες τις προϋποθέσεις, εφόσον έχουν κάνει και στεν, δηλαδή θα χρειαστεί στη ζωή τους να ξανακάνουν ίσως στεν. Ναι. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε δύο επεμβάσεις. Μία επέμβαση είναι η αγκιοπλαστική και το στεν που λέμε. Ναι. Η δεύτερη επέμβαση είναι το bypass. Μάλιστα. Ποια είναι η διαφορά της μιας επέμβασης με την άλλη? Το bypass, η αορτοστεφανία παράκαμψη, όπως το λέμε εμείς ελληνικά, το καλό της είναι ότι ο ασθενής παίρνει αρτηρίες από το σώμα του, φλέβες αρτηρίες από το σώμα του, τις οποίες επειδή είναι δικές του, τις δέχεται ο οργανισμός. Και εφόσον και ο χειρουργός είναι καλός και βάλει σωστά τις ραφές, μπορεί το αποτέλεσμα αυτό να διατηρηθεί για πάρα πολλά χρόνια. Μπορεί και ο μέσος όρος είναι 10 έτη, αλλά μπορεί να πάει και 15 και 20 έτη. Μπορεί να παρουσιάσει πρόβλημα εφόσον είναι προσεκτικός. Και θα πούμε πιο ύστερα τι σημαίνει προσεκτικός. Το κακό με τον bypass είναι ότι ο άνθρωπος αυτός πρέπει να κάνει ένα βαρύ χειρουργείο, να κάνει μια μεγάλη τομή στο στέρνο, παίρνει την πιο βαριά νάρκωση, η οποία μπορεί να επηρεάσει το κεντρικό νευρικό σύστημα στην υπόλοιπη ζωή του, και έχει και μεγάλη μεταχειρητική ανάρρωση. Ναι. Τα αντίθετα ακριβώς, έχει αγκιοπλαστική. Δηλαδή, γίνεται με τοπική αναισθησία, ο άρρωστος δεν παίρνει, δεν γίνονται τομές και πολύ γρήγορη, πολύ σύντομη ανάρρωση. Δηλαδή, σε 10 μέρες, 15, μπορεί να πάει στην εργασία του εφόσον δεν είναι οξυέμφραγμα και ήταν μια στενή αρτηρία την οποία προλάβαμε και διορθώσαμε. Το μειονέκτημα είναι ότι του τοποθετούμε ένα ξένο σώμα, ένα σιδερένιο μέταλλο, το οποίο αυτό πολλοί οργανισμοί δεν το δέχονται, δεν το ανέχονται. Το θεωρούν ξένο σώμα οργανισμός και θέλει να το απορρίψει. Εκεί λοιπόν έχουμε μεγάλο ποσοστό επανασθένωσης, δηλαδή μπορεί να ξανασθενέψει.
Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν έρχεται η λέξη προσεκτικός. Αυτά που είπατε πριν. Δηλαδή τι. Θέλουμε λοιπόν, τους δίνουμε οδηγίες. Να είναι πολύ καλά ρυθμισμένος ο διαβήτης, αν έχουν, η αρτηριακή υπέρταση και η χοληστερίνη. Να είναι πολύ καλά ρυθμισμένα. Να ασκούνται, να κάνουν το τζόκινγκ τους, μισή ωρίτσα, το γρήγορο περπάτημα το στρατιωτικό, όχι να κάθονται να βλέπουν τις βιτρίνες, να λέει περπατάω για 3 χιλιόμετρα τη μέρα και βλέπει τις βιτρίνες, σταματάει, ξεκινάει. Θέλουμε ένα σταθερό, γρήγορο περπάτημα, στρατιωτικό. Ποδηλασία επιτρέπεται? Ποδηλασία, βεβαίως. Ποδηλασία. Μία άσκηση. Εάν λοιπόν τα κάνει αυτά, τότε η πιθανότητα να ξαναστενέψει το στέντ είναι πάρα πολύ μικρή. Μικραίνει πάρα πολύ. Δηλαδή έχουμε ασθενείς εμείς που βλέπουμε με αγκιοπλαστική και διατηρείται ανοιχτή η αρτηρία 10 χρόνια, 12 χρόνια, 15 και ίσως και για όλη του τη ζωή. Εκεί μετράει μόνο, αν είναι πολύ προσεκτικός, η κληρονομική προδιάθεση, όπου εκεί δεν μπορούμε να επέμβουμε, να δώσουμε κάποια πρόληψη. Κύριε Βεντζαρίδη μου, είπαμε πολύ ωραία πράγματα, πολύ σημαντικά για τον κόσμο που έχει ενδιαφέρον και για όλους μας βέβαια, να τα ακούμε, να προσέχουμε, να ξέρουμε τι συμβαίνει, να γνωρίζουμε την αλήθεια. Αγαπάτε πολύ τις μηχανές και είσαστε και φίλος ποιας ομάδας? Του δικέφαλου, του κίτρινου, του κίτρινο-μαύρου, ΑΕΚ. Ξέρω ότι αγαπάτε πάρα πολύ την ΑΕΚ και καλά κάνετε. Και αγαπάτε πάρα πολύ και τις μηχανές. Έχετε μία μηχανή Harley, νομίζω. Ναι. Ξέρετε, είμαι και εγώ λάτρης της μοτοσυκλέτας. Έχω και εγώ από τα 18 μου χρόνια μοτοσυκλέτα. Βέβαια, προσέχω πάρα πολύ. Δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής οδηγώ τόσα χρόνια και δεν έχω έτσι... Δεν έχει συμβεί κάτι. Και εσείς βλέπω είσαστε ταξιδευτής. Δηλαδή δεν είναι η μηχανή που θα τρέξετε ή που θα αψηφίσετε τον κίνδυνο. Σας βλέπω πάντα με το κράνο σας και ταξιδευτής της ζωής. Παρόλα αυτά όμως φαντάζομαι ότι συμβουλεύετε πολλούς νέους να προσέχουν που ίσως καβαλούν μηχανή. Το θεωρείτε ρίσκο τελικά? Είναι λίγο δύσκολο να το ρωτάς αυτό σε έναν άνθρωπο που την αγαπάει τη μηχανή. Κοιτάξτε, καταρχήν για γιατρό να οδηγεί μηχανή είναι λιγάκι περίεργο. Συνήθως είναι ιερέα που δεν μπορεί να οδηγεί μηχανή. Συνήθως οι γιατροί είναι συντηρητικοί και δεν καβαλάνε μηχανές και με αυτά που βλέπουν στις εφημερίες που έρχονται. Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά... Τη θέλω τη μηχανή γιατί αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα από την άποψη ότι η δουλειά μου είναι συνέχεια σε ένα κλειστό χώρο. Δηλαδή, πολλές φορές το χειμώνα που είναι μικρή ημέρα, γυρίζω στο σπίτι μου και ρωτάω τη σύζυγό μου τι ημέρα έκανε σήμερα. Είχε ήλιο, είχε βροχή. Είμαστε λοιπόν κλεισμένοι γιατί είναι αυτό το αιμοδυναμικό είναι ένα μικρό χειρουργείο. Δεν επιτρέπονται παράθυρα, δεν επιτρέπεται τίποτε. Δεν βλέπουμε. Ένα σκοτάδι είναι, με τα φώτα δουλεύουμε. Φανταστείτε και τώρα παρένθεση κάνω, διαμαρτυρόμαστε γιατί είμαστε μέσα στη ζεστασιά και την καλοπέραση του σπιτιού μας, τέλος πάντων. Ό,τι σπιτιού και να έχουμε. Όταν βγω λοιπόν έξω από το νοσοκομείο και μπω στο αυτοκίνητο, έχω την εντύπωση ότι μπήκα σε φυλακή. Γιατί το αυτοκίνητο είναι ένα κλουβί με τα δοκάρια δεξιά-αριστερά. Έχει βέβαια τα παράθυρα. Αλλά πάλι είσαι μέσα σε ένα κλουβί. Σας νιώθω πάρα πολύ. Η μηχανή λοιπόν σου δίνει μια ανεξαρτησία, μια ελευθερία. Βλέπεις τη φύση γύρω σου που δεν μπορείς να τη δεις από το αυτοκίνητο. Μπορείς να πας αργά που με το αυτοκίνητο όταν πηγαίνεις με 60-70 χιλιόμετρα σου φαίνεται ότι πας αντιχελώνα και αναπτύσσεις περισσότερη ταχύτητα με αποτέλεσμα να μην απολαμβάνεις τη διαδρομή. Νιώθω λοιπόν μια ανεξαρτησία. Πράγματι όμως υπάρχει ένα ρίσκο. Είναι δύο ρόδες και το ατύχημα μπορεί να γίνει πιο γρήγορα. Εγώ έχω την εντύπωση από την πείρα μου τόσα χρόνια ότι το 80% των ατυχημάτων με δίτροχο
Συνήθως ο φταίχτης είναι ο οδηγός του δίτροχου. Επειδή είναι ευέλικτη η μηχανή, επειδή είναι μικρός ο όγκος της κτλ. Και σε ξεχυλάει και μπράβο. Η ανάγκη σου της ελευθερίας. Έτσι. Περνάνε ανάμεσα στα αυτοκίνητα, μπαίνουν δεξιά που ο οδηγός του αυτοκίνητου πολλές φορές το δεξιό καθρέφτη δεν τον ελέγχει. Καμιά φορά μέσα στις πόλεις υπάρχουν στόπ και το δίτροχο πρέπει να σταματήσει τελείως. Ο οδηγός πρέπει να κατεβάσει το πόδι του. Αυτή την κίνηση δεν του αρέσει καθόλου, τον καθυστερεί πολύ και μειώνει την ταχύτητα και προχωράει να περάσει το στόπ σιγά σιγά κρατώντας την ισορροπία του. Το γιο ταχύ που έρχεται από την άλλη πλευρά έρχεται με ταχύτητα γιατί ξέρει ότι ο άλλος έχει στόπ και γίνεται το ατύχημα. Το 80% λοιπόν των ατυχημάτων πιστεύω ότι οφείλεται στους οδηγούς των δίτροχων. Αν είναι προσεκτικός ο οδηγός, οδηγεί στη λουρίδα του με μια λογική ταχύτητα, απολαμβάνει τη φύση του, προλαβαίνει και φρενάρει εκεί που πρέπει. Έχει τα διπλάσια αντανακλαστικά του οδηγού αυτοκινήτου, γιατί είναι δύο οι τροχοί και πρέπει να διπλασιάσει τα αντανακλαστικά σου, πιστεύω ότι μικραίνουν πάρα πολύ οι πιθανότητες να του συμβεί κάτι. Με τέτοια βαριά μοτοσικλέτα που έχω, τη Harley Davidson 1500 κυβικά, η οποία είναι, τη λέω αρχόντισα, γιατί έχω και μια μικρή που πηγαίνω έρχομαι στο νοσοκομείο, 250, αυτός είναι ο εργάτης. Ο εργάτης είναι μικρή και η αρχόντισα είναι η μεγάλη που με πάει ταξίδια. Γιατρέ μου, είστε πάρα πολύ γλυκός. Λοιπόν, δώσατε πολύ ωραίες συμβουλές. Ήθελα να πω κάτι για το θέμα της μηχανής. Έχει σημασία και το πόσο συγκεντρωμένος είσαι στην οδήγηση. Τα τελευταία χρόνια και γενικά πάντα δηλαδή, όταν οι σκέψεις σου κάνουν δύσκολες διαδρομές εσωτερικές και εσύ οδηγάς και είσαι αλλού για αλλού, σίγουρα και εκεί κινδυνεύεις να γίνει ένα ατύχημα χωρίς να το καταλάβεις. Άρα παίζει μεγάλο ρόλο και αυτό. Δηλαδή αγαπάμε μεν, okay, το να οδηγούμε και τα λοιπά, αλλά αυτό που είπατε, να απολαμβάνεις το παρόν. Ό,τι και να συμβαίνει, εκείνη τη στιγμή δεν θα το λύσεις. Οπότε, προσοχή λοιπόν. Προσοχή και προσευχή. Τι άλλο ήθελα να σας ρωτήσω, γιατρέ μου, για να κλείσουμε. Πώς βλέπετε έτσι το μέλλον όσο αφορά την επεμβατική καρδιολογία? Υπάρχουν πράγματα τα οποία ακόμη δεν έχουμε κατακτήσει? Κοιτάξτε, η επιστήμη κάνει άλματα και εμείς έχουμε αρχίσει και φοβίζουμε τους καρδιοχειρουργούς. Είναι μια άλλη ειδικότητα. Υπάρχουν στις επεμβάσεις δύο ειδικότητες. Οι καρδιολόγοι με εξειδίκευση την επεμβατική καρδιολογία, όπου γίνονται επεμβάσεις μέσα από τις αρτηρίες και τις φλέβες χωρίς να κάνουμε το μέσο στον ασθενή. Και υπάρχει και η καρδιοχειρουργική, όπου είναι ανήκουν στο χειρουργικό τομέα και ανοίγουν το θώρακα. Ναι. Τη δεκαετία του 70 η καρδιοχειρουργή ήταν πρώτη και οι επεμβατικοί καρδιολόγοι ήταν ελάχιστοι, γιατί επιστημονικά η επεμβατική καρδιολογία ήταν στα σπάργανα τότε. Τη δεκαετία του 80 άρχισε δειλά-δειλά η επεμβατική καρδιολογία να αναπτύσσεται. Βγήκαν τα μπαλόνια, βγήκαν τα στέντ. Δεν έμειναμε όμως εκεί. Κόψαμε τη δουλειά των καρδιοχειρουργών που χειρουργούσαν συνέχεια τα bypass, λες και ήταν γρήπη. Τους μειώσαμε πάρα πολύ τις επεμβάσεις αυτές και τη δεκαετία του 90 πλέον σχεδόν από το 100% που χειρουργούσαν, το 80% το πήραμε. Τους πήραμε το μερίδιο αυτό. Τώρα όμως, τους είχε μείνει όμως η βαλβίδα. Χειρουργούσαν τις βαλβίδες. Σου λέει, αφού μας πήραν τη δουλειά των αρτηριών, άρχισαν και χειρουργούσαν βαλβίδες,
την κεντρική αορτή που λέμε το ανέβρισμα της αορτής και αυτά. Μπήκαμε όμως το 2000, από το 2005 και από το 2010 πάρα πολύ δυνατά και στις βαλβίδες. Και έχουμε τώρα, τους έχουμε πάρει τη δουλειά και από εκεί. Τώρα. Και καημένοι κλαίνε τώρα. Σου λέει, εμείς κάναμε τόσα χρόνια εξειδίκευση και εσείς μας παίρνετε δουλειά. Αλλά συνεργαζόμαστε, τώρα αυτό είναι αστείο, συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά. Τους έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. Πολλές φορές ραΐζει η αρτηρία όταν κάνουμε μπαλονάκι. Δεν πάει καλά η βαλβίδα όταν πάμε να την ανοίξουμε με την καινούρια επέμβαση, την τάβη που λέμε. Και τους λέμε, γονατίζουμε και τους λέμε ήρθε η ώρα να μας γλιτώσετε τον άρρωστο. Και τότε λέει, τώρα ζητάτε βοήθεια. Τώρα ζητάτε τη βοήθειά μας. Τώρα που αναφερθήκατε στους καρδιοχειρουργούς, μου ήρθε στο μυαλό ένας πολύ αγαπημένος καρδιοχειρουργός, τον οποίο τον χάσαμε αρκετά νωρίς. Ήταν ο Χρήστος ο Λόλας. Δεν ξέρω αν στον Ευαγγελισμό. Καθηγητής μου. Πολύ μαζί του όταν ήμουν στην ΕΡΤ. Λοιπόν, κύριε Πετζερίδη μου, θα ήθελα έτσι ένα μήνυμα αισιοδοξίας, γιατί είσαστε αισιόδοξος άνθρωπος και έχετε και πολύ χιούμορ, γιατί αυτό είναι η δικλίδα ασφαλείας, νομίζω. Ιδιαίτερα στους γιατρούς έπρεπε να είναι πολύ ανεπτυγμένο το χιούμορ και η χαρά της ζωής. Αλλά και αυτό είναι θέμα και κληρονομικότητας και εκπαίδευσης βέβαια και παιδείας και άποψης και πολλών πραγμάτων. Λοιπόν, ένα μήνυμα για το μετά την καραντίνα. Ναι. Κοιτάξτε, δεν είμαι εγώ ειδικός σε αυτό το τομέα, είναι λοιμοξιολόγοι. Αλλά σαν γιατρός θα μπορούσα να πω 4 πράγματα. Έχουμε φάει το γάιδαρο, έχει μείνει ουρά. Είμαστε στο 4ο δεκαπενθήμερο, που σημαίνει ότι ο ιός είναι στον 4ο κύκλο του. Που σημαίνει ότι έχει αποκτήσει μεγάλη, μην νομίζετε, μεγάλος αριθμός του λαού μας, έχει αποκτήσει ανοσία. Πώς να το ξέρει. Ναι. Μπορεί να την έχουν περάσει στο πόδι. Θα το δούμε. Θα γίνουν τα τεστ και θα τα δούμε. Μπαίνουμε λοιπόν στο τελευταίο δεκαπενθήμερο. Παίζει πολύ μεγάλη προσοχή αυτή η εβδομάδα. Εάν προσέξουμε αυτή την εβδομάδα και η επόμενη του Θωμά που λέμε η εβδομάδα δεν μας αυξήσει τα κρούσματα, σημαίνει ότι τελειώνουμε και το 4ο δεκαπενθήμερο και μπορούμε πλέον να ελευθερώσουμε τα μέτρα, να αρχίσουμε να λασκάρουμε τα μέτρα. Εάν λοιπόν μας δώσουν το πράσινο φως να ελευθερωθούμε από αυτή την κατάσταση, η οποία θα γίνει σιγά σιγά, εμείς σαν πολίτες θέλουμε 4 πράγματα να προσέξουμε. 1. Την απόσταση. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχάσουμε ποτέ. Δηλαδή, μην πλησιάζουμε ανθρώπους, και δικούς μας και ξένους, στα 2 μέτρα, στο 1,5 μέτρο έστω. 2. Όχι χαιρετούρες και ιδιαίτερα τα φιλιά. Αυτά, ξέρετε, ένα φιλί έτσι και με ένα φύσημα είναι πιο όμορφο από το να πας να κάνεις τον άλλον έτσι. Έτσι και να του μεταφέρεις. Έτσι. Αυτή τη στιγμή, ναι. Το τρίτο που πρέπει να προσέξουμε είναι θέλει καλή διατροφή, δηλαδή όχι να τρώμε πολύ, να τρώμε ποιοτικά καλά, και δηλαδή φρούτα, λαχανικά, κυπευτικά που έχουν όλο βιταμίνες ώστε να έχουμε υψηλό το ανοσοποιητικό μας. Και 4. Σε πολυσύχνα στους χώρους να έχουμε ένα κάλυμα στο πρόσωπο. Δηλαδή, όταν πηγαίνουμε, τώρα που θα ελευθερωθούν τα πράγματα, θα ανοίξουν τα καταστήματα και θα μπούμε μέσα και βλέπουμε ότι έχει κόσμο, καλύτερα είναι να περιμένουμε λίγο να αδειάσει το κατάστημα και να μπούμε, ή να έχουμε ένα κάλυμα στο πρόσωπο. Εάν τα κάνουμε αυτά, ελαττώνουμε στο ελάχιστο την πιθανότητα και ανοσία να μην έχουμε να κολλήσουμε τον ιό. Όμορφα.
απολαμβάνετε τώρα λιγάκι την ζεστασιά του σπιτιού. Βέβαια. Μετά το νοσοκομείο μέσα στο σπίτι. Με τη σύζυγο, παρεούλα, κουβεντούλες, με το Facebook, με τα βιβλία μας. Και κάνα ποτάκι. Έτσι, και ένα κρασάκι, μια χαρά. Έτσι. Να πούμε λοιπόν στην υγεία όλων και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα μας, κύριε Πετζέριδη. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Να είστε πάντα καλά. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Αντελιδάκη, για το χρόνο που μου δώσατε. Και ευχαριστώ και τους ακροατές μας. Καλή συνέχεια, λοιπόν. Να είστε πάντα έτσι ένας ταξιδευτής της ζωής και ένας γιατρός της καρδιάς.